ωραία. Με πουκάμισο τη θεία του Βασίλη, ε. Αλήθεια! Μην κοροϊδεύετε, παιδιά. Η θεία του Βασίλη το έχει φτιάξει. Το έχει φτιάξει η θεία του Βασίλη και μου το έδωσε. Θα φορέσει και το πουκάμισό του κάποια στιγμή. Όπως θα φορέσει και το φανελάκι του, ενώ τις μακώτες μπλούζες τις μεγάλες που απλώνεται η κοιλιά και το ευχαριστιέσαι. Ποιανού είναι, κυρία μου, αυτό του Βασίλη. Ε, το Βασίλη. Ναι, με βοηθάει ο Βασίλης πολύ. Στην είναι και η Μαρζέλα, έλα, Γρηγόρη. Ναι. Ελένη, και εσύ δεν πας πίσω. Καλή είμαστε, Γρηγόρη. Αυτά τα μήνια τα διάλεξε ο ενδυματολόγος. Ναι, είναι έτσι, μίεση πάλι. Τα είδε να κρέμονται και μου λέει αυτό εκεί, τι είναι, μου λέει, μπλούζα. Του λέω όχι, εδώ βάζουμε τα φορέματα. Καλό, μου λέει, είδε και ένα άλλο με κάτι μύγες, τι είδες, μωρέ. Μελισσούλες, τρελάθηκα από αυτό. Μα έντομα θα βάλει. Μύγες ήταν. Όχι, ρε Σίλε, μύγες ήταν. Πάνω στο φόρεμα, το λέει και η Τζο. Για δε ρε Σίλε, Τζορδιά, από μεθένα με κάτι επάνω, μαμούνια, εν πάση περιπτώσει. Μαμούνια, με το ασημινάκι εδώ μέσα να σε κοπανάει. Τι λέει η κοπελίτσα. Τα μίνια, η λαμέ με τα μίνια, σαν την ελληνική ταινία. Ό,τι και να κάνω, μου έχουν πει ότι σήμερα δεν πρόκειται να σε ανταγωνιστώ με τίποτα. Εντάξει, παιδιά, κάποια πράγματα δεν ξέρω αν συνηθίζονται. Όπα! Καλά περνάμε εδώ με τον Παπαγρηγόρη. Το έχει δει το παντελόνι τη. Όχι, αλλά μου τη διαφήμισαν το πρωί, ειδικά η θαυμάστριά σου. Για λαλή, ποια με θέλει. Κολλασμένα και ενοχλητικά πλέον, έτσι. Πάμε, ο τίτλος δεν είναι η Ελένη Μενεγάκη, νομοφιλόφιλη, παντρεύεται τη Ζαρίφη. Είναι η Ελένη Μενεγάκη χωρίς με τη Ζαρίφη, γιατί παντρεύεται με την αρχιστάκριά τη. Ορίστε. Για να δω. Μακρύ και αυτό. Τι είναι, μύγες δεν είναι. Τζιβίνια είναι, λέει. Τι είναι, ρε Τζορτζία, εσύ που λέει. Τζιτζίκια είναι. Τζιτζίκια. Είναι κίτρινα τα τζιτζίκια. Α, η μικρή είναι. Ναι, αλλά το φτερό είναι τζιτζικοφτερό. Τζιβίνια είναι, λένε. Τι είναι, τζιβίνια, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό είναι και λίγο πιο μακρύ. Μπορεί να το βάλω αύριο μετά. Πέστα. Ωραία. Αυτό είναι πιο κοντό. Αν και νομίζω ότι όποιο και να βάλω θα κοντίνει επάνω μου, αλλά τέλος πάντων. Είναι η αγαπημένη μήκα του Ασημινάκη. Μην το βάλεις καθόλου. Νάτο, τον βλέπεις. Κοίτα πώς την κοιτάει. Δεν είναι μέσα στο καταχύμωνο να έχεις μαύρο πόδι. Πες μου τι κάνεις. Μαύρο σου φαίνεται το πόδι. Ναι, έχεις κρατήσει χρώμα. Έχω κόψει τα μπάνια από τον Αύγουστο, από 5 Αυγούστου. Απορώ ακόμα το τι έχω κρατάει. Έχει κρατήσει χρώμα. Μήπως τα φώτα εδώ μέσα του Άκη τα φοβερά έτσι προσθέτουν μια χρώματα. Ή αυτό είναι λάμπε σολάριου με τα δύο. Όχι, ρε, πού να πω σε λάμπες σολάριου, μου πλάκα κάνεις. Όχι, εδώ τα φώτα είναι λάμπες, θα μας μαυρίσουνε, κουκλίτσα μου. Κοίτα, εσύ πάντως που δεν κάνεις μπάνια του καλοκαίρι, είσαι γάλα. Το γάλα δηλαδή, δεν περιγράφει. Αυτό είναι το δέρμα που αγαπούν τα αγόρια, ρε Γρηγόρη. Μίλησέ μας, δεν έχουμε κι άλλο να ρωτήσουμε. Πες τα μας εσύ όλα. Γάλα. Αυτό το άσπρο το γάλακτος δεν είναι αυτό που... Και σε αρνή. Και σε γίδα. Δεν μπορώ πια. Γουρουνάκι γάλακτος. Σε γουρούνι. Γουρουνάκρισμα είναι πιο σεξ. Κούκλα μου, πας καλά στις έξινες. Τώρα που το είπες, Ελένη, αυτό το δέρμα, το κατάλευκο, μπορεί να σε τρελάνει. Έχει πει το παιδί μας για αυτά, ρε Γρηγόρη. Συγγνώμη, με θεωρεί κούκλα βιτρίνας. Πού θα πάει αυτό το χέρι, έλα. Είσαι κούκλα στη βιτρίνα. Συγγνώμη, ρε Τζορτζία, μπορείς να πεις στην αγαπημένη Ρούλα Σταματοπούλου το κραγιόν που δώσαμε προχθές να βάλει η Κατερίνα να το ξαναφορέσει, γιατί είναι λίγο μουντό αυτό που φοράει σήμερα. Για τρεχάτε, για να μην δείτε λογιστή.